Ψύχρεμοι εμφανίζονται χρηματιστέ και οικονομολόγοι ω προ τι επιπτώσει, αλλά και τα πραγματικά αίτια που κρύβονται πίσω από το ανηλαίε φυροκόπημα που υπέστησαν στο ταμπλό του χρηματιστηρίου οι τραπεζικοί τίτλοι κατά τη συνεδρίαση τη Μαύρη Τετάρτη. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ε, η αλήθεια όμω είναι ότι αυτή η πτώση των μετοχών δεν είναι χθεσινή υπόθεση. Υπάρχουν εδώ και δύο μήνε που οι τράπεζε, ειδικά οι τράπεζε, έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αποτιμήσεων τους, Χθε απλά έγινε αυτό που λέμε ε, τραπεζικό κράχ. Ήταν κάτι αναμενόμενο, μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια, παρόλα αυτά οι αγορές έχουν μια δική τους λογική και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη χθε. Δεν είναι κάτι πολύ για ανησυχία. Η ιδιαιότητα με την οποία σημειώθηκαν οι ρευστοποιήσει, ωστόσο, δεν παραγνωρίζεται πω ενέχει και ένα μήνυμα για την υγεία του τραπεζικού συστήματο και ίσω και για την ίδια την κυβέρνηση. Είναι σαφέ όμω ότι η χθεσινή ιστορία δείχνει του φόβου που έχουν και οι αγορέ και όσοι ασχολούνται με την, και με τι τραπεζικέ μετακρίσει, και όχι μόνο, ότι ενδεχομένω η κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών να μείνει στα καλύτερα επίπεδα. Άποψή μου ότι είναι μια προειδοποίηση προ την κυβέρνηση επειδή μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προκλογική περίοδο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις και γενικά σε τι λέμε. Η κυβέρνηση μετά από σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό απέδωσε τις βίαιες πιέσεις στους τραπεζικούς τίτλους σε κερδοσκοπικά παιχνίδια στο χρηματιστήριο. Ο κερδοσκοπικό παιχνίδι υπάρχει στο χρηματιστήριο με την έννοια ότι πάντα υπάρχουν. Ζημιοσκόποι δεν υφίσταται. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, όταν γίνονται κάποιε τέτοιε πτώσει, Κάποιοι που τολμούν ενδεχομένω να μπορούν να βγάλουν κάποιε υπεραξίε και κάποιοι άλλοι να ζημιώνονται από το γεγονό ότι πάνω στον πανικό πουλάνε. Η ουσία είναι ότι το τραπεζικό ταμπλό αυτή τη στιγμή δείχνει ασθενέ. Δείχνει τόσο ασθενέ που προκαλεί αλυσιδωτέ αντιδράσει και φόβου. Ο Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, πάντω, όσο και διαρροέ από την Τράπεζα τη Ελλάδο, εμφανίζονται καθισχαστικοί για την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματο, αλλά και για το βρόχο των κόκκινων δανείων, τονίζοντα πω η κατάσταση είναι απολύτω διαχειρίσιμη. Η υπόθεση των κόκκινων δανείων νομίζω ότι έχει τελειώσει. Ό,τι μπορέσαν να κάνουν τα κόκκινα δάνεια τα κάνουν. Α μην λέμε ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι τα κόκκινα δάνεια για να τα διαχειριστούν από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φτάσαμε μέχρι, μέχρι αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, μην ξεχνάμε ότι η κεφαλαϊκή επάρκεια, σήμερα που μιλάμε τουλάχιστον, είναι από 14-18% στι τέσσερι τιμικέ τράπεζε. Είναι υψηλή. Σαφέστατα θα μπορούσε να γίνει υψηλότερη. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε στην φάση την οποία θα πρέπει να ανησυχούμε παραπάνω. Παρά τα καμπανάκια για του τραπεζικού τίτλου, οι οικονομολόγοι και χρηματιστέ δεν βρίσκουν λόγο ανησυχία όπω λένε για τι καταθέσει των πολιτών και δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικό. Α μην ξεχνάμε ότι από 1 Οκτωβρίου έχουμε την άρση των capital controls. Άρα, σημαίνει ότι ο κάθε Έλληνα καταθέτη μπορεί να παίρνει τα χρήματά του από την τράπεζα χωρί όριο. Ε, όταν γίνονται τέτοιε συνεδριάσει, αρχίζονται και γίνονται δεύτερε σκέψει κατά πόσο έπρεπε να έρθουν ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι το επενδυτικό κοινό και οι καταθέτε δεν πρέπει να θορυβηθούν ιδιαίτερα. Θα είναι καλό να υπάρχει ψυχραιμία. Ήδη σήμερα είναι πάνω λίγο οι τράπεζε. Έχουν σημειώσει κάποια άνοδο μετά τη μεγάλη χθεσινή πτώση. Με κέρδη 1,43% στο γενικό δίκτυο και τραπεζικό ράλι έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο, δείχνοντα σημάδια αντίδραση. Εν τω μεταξύ, για την εδραίωση του αισθήματο εμπιστοσύνη στην αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά διέταξε έρευνα επί των συναλλαγών τη Μαύρη Τετάρτη, προκειμένου να διερευνήσει την πιθανότητα χειραγώγηση των μετοχών.